Πάμε και σε μια εκδήλωση τώρα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Ερμής Κοζάνης, ο πρόεδρος ο Γιάννης Ομπασίνας και ο αντιπρόεδρος ο Αλέκος ο Βουτήρης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει το Σωματείο Καφετέριο. Τα πνευματικά δικαιώματα, Δημήτρη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτοί που έχουν καταστήματα εστίασης και καταστήματα μουσικής, αυτά τα γνωστά σε όλους καφές μπαρ. Ο Σύλλογος λοιπόν Ιδιοκτητών Καφετεριών, Ζαχαροπλαστείων, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Ερμής σας προσκαλεί, τονίζεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, στην ημερίδα που διοργανώνει με το Δήμο Κοζάνης στο Κοβεντάριο στις 2 Οκτωβρίου στις 1 το μεσημέρι με θέμα «Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των δημιουργών». Για πρώτη φορά θα γίνει ενημέρωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παρουσία του νομικού εκπροσώπου του Συλλόγου, του Γιάννη Τουβίτα, τον εκπρόσωπο των συγγενικών δικαιωμάτων της ΓΕΑ ΕΡΑΤΟ, τον κύριο Σταμούλη Κωνσταντίνο, τον εκπρόσωπο των πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕΔΗ, τον κύριο Παπαδόπουλο Ευάγγελο, την εκπρόσωπο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτοδιαχείρισης, την κυρία Κολάκη Βίγη, καθώς και εκπροσώπους των σωματείων Πασεκτέ και Πασκεδί. Υπάρχει ένα, είναι σοβαρό το θέμα λοιπόν και για ναι, βέβαια, για όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, θα γίνει πότε, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κοβεντάριου. Μία η ώρα το μεσημέρι. Μία ώρα το μεσημέρι η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κοζάνης. Πάντως είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον Γιάννη τον Μπασίνα και στον αντιπρόεδρο τον Αλέκο του Βουτήρη, γιατί τέτοια δράση δεν έχει γίνει ώστε να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες πάνω σε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Μπράβο. Τα πνευματικά δικαιώματα πάντοτε στη χώρα μας είναι πρόβλημα. Και αυτοί βέβαια που διαχειριζόντουσαν την γνωστή σε όλους ΕΜΗ, καταλαβαίνουμε, δεν ήταν και οι καλύτεροι. Τώρα έχουν αλλάξει.